Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το αστυνομικό θρίλερ της άγριας δολοφονίας του 63χρονου Κώστα Κουνάλη το Νοέμβριο του 2007 μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Καστελίου. Η υπόθεση παραπέμπει σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας που ακόμη γράφεται. Στο τελευταίο της επεισόδιο ο πρωταγωνιστής παραμένει ο 39χρονος άνδρας που συνελήφθη στις 28 Μαΐου από την Ελλάς, καθώς 17 χρόνια μετά αποδείχτηκε πως ένα ορφανό αποτύπωμα στον τόπο του εγκλήματος ανήκε σε εκείνον. Κρίθηκε προφυλακιστέως στις 31 Μαΐου αλλά τώρα αποφυλακίζεται καθώς το DNA στα νύχια του άτυχου θύματος δεν ταυτίζεται με το δικό του. Γενικά βρέθηκε κατηγορούμενος για ένα στιγερό έγκλημα. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχει εξοπλιστεί με υπομονή και θα το αντιμετωπίσει. Όσο στους αστυνομικούς, όσο και ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 39χρονος επέμενε από το πρώτο κιόλας λεπτό πως είναι αθώος και πως ουδέποτε είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος. Για το αποτύπωμα που έφερε τη σύλληψη και τη μετέπειτα προφυλάκησή του, υποστήριξε πως έχει να κάνει με την τοποθέτηση των κουφωμάτων στο σπίτι του άτυχου κτηνοτρόφου, καθώς δραστηριοποιείται στο χώρο των αλουμινοκατασκευών. Γνωριζόταν με τον ανιψιό του θύματος, με τον οποίο είχαν μια συνεργασία επαγγελματική. Έφτιαχνε τις πόρτες, τα παράθυρα, τις κατοικίες του. Με κομμένη την ανάσα, η οικογένεια του θύματος παρακολουθεί τις εξελίξεις με ζητούμενο πάντα να ρηχτεί επιτέλους φως στην υπόθεση. Κανείς δεν τα έρχεται να σκεφτεί άνθρωπος πώς μπορεί να έκαμε αυτό το, να έκαμε αυτή την ενέργεια. Δεν πειράζει άνθρωπο. Ήταν καλό παιδί. Υπενθυμίζεται πως το 2011 είχε και πάλι ανακοινωθεί από την Ελλάς η εξιχνίαση της υπόθεσης με φερόμενο ως δράστη ένα νεαρό Αλβανό, ο οποίος φαίνεται να είχε κλέψει το κυνηγετικό όπλο του κτηνοτρόφου, το οποίο στη συνέχεια πούλησε σε κάτοικο της ευρύτερης περιοχής. Όπως αποδείχτηκε ωστόσο, κανένα έβριμα δεν τοποθετούσε τον κατηγορούμενο στον τόπο του εγκλήματος και σύντομα απαλλάχθηκε με βούλευμα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο το πένθος, με σοβαρότητα και ευπρέπεια στέκονται απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό που έχει την οικογένεια, την κρατάει τόσα χρόνια δέσμια. Η αγωνία του, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλησε να κάνει ένα τέτοιο κακό σε έναν άνθρωπο που δεν είχε διαφορές με κανέναν. Ο Κώστας Κουνάλης έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του καθώς ο δράστης ή οι δράστες χτυπούσαν με μανία το κεφάλι του στο πάτωμα ενώ τον αποτέλειωσαν με το πόδι μιας καρέκλας. Ξεψύχησε αβοήθητος με το αίμα του να φτάνει μέχρι τα σκαλοπάτια του σπιτιού. Μιλάμε για ένα έγκλημα με ακραία αντικοινωνικά χαρακτηριστικά που είχε συγκλονίσει τότε το Πανεγίνιο και την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για μια επικίνδυνη εγκληματική προσωπικότητα η οποία διέπραξε την συγκεκριμένη πράξη.